Κύριε Υπουργέ, το έμιστο υποφυλακείο Ηρακλείου μέχρι την κατάργησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512 του 18, λειτουργεί μεταβατικά ως κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου και καλείται να εξυπηρετήσει ανάγκες μιας πόλης περίπου 200.000 κατοίκων, χωρίς να διαθέτει νομική στήριξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έργο του νομικού ελέγχου των εισερχόμενων πράξεων να διεκπεραιώνεται εξ αποστάσεως από τα υποθηκοφυλακία της Άρτας και της Χίου, χωρίς να παρέχεται επιτόπια εξυπηρέτηση των πολιτών και χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στον φυσικό φάκελο, αν είναι δυνατόν. Η επίλυση του προβλήματος παραπέμπεται στο απότερο μέλλον, αφού για τη σύσταση και λειτουργία κτηματολογικού γραφείου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και για τη στελέχωση του νομικού του τμήματος θα πρέπει να προηγηθεί η κατάργηση του έμιστου υποθηκοφυλακίου και να ακολουθηθεί η διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Τα παραπάνω δημιουργούν δυσεπίλητα προβλήματα στη λειτουργία του έμιστου υποθηκοφυλακίου με την καθυστέρηση στην καταχώρηση πράξεων, συμβολέων, αγωγών, δικαστικών αποφάσεων, αιτήσεων πρόδειλου σφάλματος και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι του Ηρακλείου και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δίκαια ζητούν να αναλάβει η πολιτεία τις ευθύνες της, υφίστανται απερίγραπτη ταλαιπωρία. Συνοστίζονται στην κυριολεξία από τα ξημερώματα, στην υπηρεσία για να εξυπηρετηθούν και αρκετές φορές ορισμένοι από τους προσερχόμενους δεν εξυπηρετούνται λόγω λήξης του ωραρίου. Επιπλέον, το πρόβλημα επιδεινώνεται δραματικά με την αδικαιολόγητη σύντμηση της προθεσμίας για τη διόρθωση λαθών ανακριβών πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο που από το 2026, οπότε είχε καθοριστεί, μειώθηκε κατά 6 χρόνια και μεταφέρθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020. Γεγονός βέβαια που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα και εγκυμονεί κινδύνους για τους πολίτες και μάλιστα σε μια πόλη με αρκετά προβλήματα με πράξη εφαρμογής, κατατεμαχισμένα κληροτεμάχια και πολλά άλλα. Σοβαρό ζήτημα επίσης είναι τα παράβολα που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες, που στην πλειοψηφία τους τι είναι οι άνθρωποι, είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, συνταξιούχοι, μικροεπαγγελματίες. Είναι προφανές ότι για τους εργαζόμενους στο κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου, ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης, προκύπτει τεράστιος όγκος δουλειάς και σε συνδυασμό με τα ασφιχτικά χρονικά περιθώρια που τίθενται στην προθεσμία διόρθωσης αρχικών εγγραφών, οδηγεί σε εργασιακή εξόντωση προκειμένου να ανταποκριθούν στη διαχείριση των ετοιμάτων των πολιτών. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε για να προχωρήσει άμεσα τώρα η στελέχωση του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου με όλο το απαραίτητο προσωπικό, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του, διατηρώντας σε ισχύ τη λήξη της προθεσμίας για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών στις 31/12/2026 και για να μειωθούν τα παράβολα που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ, κύριε.